Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Στην περιοχή του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ προσδιορίσε τη διαφορά με την Τρόικα για το δημοσιονομικό κενό του 2014 ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας, μιλώντας αργά το βράδυ σε τηλεοπτική εκπομπή. Ουσιαστικά ο Υπουργός περιέγραψε τη διαφορά ανάμεσα στα 700 με 800 εκατομμύρια διαρθρωτικών μέτρων που πρότεινε η ελληνική πλευρά και στο ποσό των 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ συνολικά που ζητούν οι δανειστές. Ο κύριος Τουρνάρας είπε το βράδυ της Δευτέρας ότι η Τρόικα υποχώρησε από τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ που ζητούσε αρχικά και προέβλεψε ότι οι δύο πλευρές θα τα βρουν τελικά σε μέτρα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, διευκρινίζοντας πως η Τρόικα δεν διαφωνεί στους βασικούς στόχους του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή, αλλά έχει ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, 7 Δεκεμβρίου, θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2014. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το κορυφαίο νομοθέτημα θα εισαχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια την ερχόμενη Τρίτη 3 Δεκεμβρίου. Η όλη διαδικασία θα διαρκέσει 5 ημέρες, όπως προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, και θα κορυφωθεί με την ονομαστική ψηφοφορία τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, 7 Δεκεμβρίου. Στην κατάθεση της πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, κάνοντας λόγο για επιζήμια παραχώρηση των ναυπηγείων σε ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να εξεταστούν οι συμβάσεις του 2000 και του 2002, καθώς και ο ισχύον νόμος του 2010 που υπεγράφει στις 30 Σεπτεμβρίου από τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν επίσης να κατατεθεί στη Βουλή κάθε πληρωμή που έχει πραγματοποιηθεί από την υπογραφή των συμβάσεων μέχρι σήμερα, αντίγραφα για την πληρωμή και παραστατικά ίσπραξης και την πλήρη αλληλογραφία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων σχετικά με την ασφάλεια των υποβρυχίων και τους κινδύνους από τη διακοπή λειτουργίας του ναυπηγείου Σκαραμαγκά. Η κάμερα της εκπομπής «Κίτρινος τύπος» βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του ειδικού καταστήματος κράτησης νέων Αυλώνα. Εκεί ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με νέους κρατουμένους. Η ζωή σε ένα κατάστημα κράτησης κυλάει με αργούς ρυθμούς και η καθημερινότητα αποτελεί ρουτίνα. Κάθε καινούργια ημέρα ελάχιστα διαφέρει από την προηγούμενη, αναφέρουν οι νεαροί τρόφιμοι. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο zoogla.gr. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας και καταιγίδες στα δυτικά, βόρεια και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Παροδικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Υπήρου και της Δυτικής Μακεδονίας, κυρίως μετά το μεσημέρι, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενούς χιονόπτωσης στα ημιωρινά της Δυτικής Μακεδονίας τις βραδινές ώρες. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμάς, καλό σας μεσημέρι.